Η υπόθεση του Θόλους δεν έχει τελειώσει, δυστυχώς. Ξέρουμε ότι ο Υπουργός έχει κάνει τις κινήσεις του στην αρχαιολογία της Χίου και στο ΚΑΣ. Οι απαντήσεις μάλλον είναι θετικές. Εδώ το ΚΑΣ έβγαλε θετική απάντηση για την Ακρόπολη και το Βοτανικό και το Ελληνικό και δεν θα βγάλει για το Θόλους. Οπότε εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα ώστε να μην γίνει η δομή. Για τις αυριανές κινητοποιήσεις έχουμε πάρει απόφαση τα τοπικά συμβούλια, το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας τα χωριά, να κάνουμε την κινητοποίηση 9 η ώρα το πρωί αύριο στο Θόλος, να γίνει κατάληψη οδοστρώματος από 9.30 μέχρι 10.30, μια συμβολική κατάληψη, και στη συνέχεια να κατεβούμε κάτω με τα αυτοκίνητα να κάνουμε την αυτοκινητοπομπή όπως τις προηγούμενες φορές. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα δούμε και άλλα μέσα. Τη Δευτέρα θα δώσουμε συνέντευξη τύπου στο πνευματικό κέντρο της Εκκλησίας της Σικιάδας 12 η ώρα το μεσημέρι και ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι που να δικαιωθούμε. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, σε περίπτωση που είναι θετική η απόφαση, να κινηθείτε και με άλλους τρόπους, δηλαδή πέρα από κινητοποίησης εξετάζετε άλλα μέσα? Τι άλλα μέσα? Νομικά ή... Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύουμε ότι ό,τι μέσα και να χρησιμοποιήσουμε και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της κυβέρνησης, αστική δικαιοσύνη είναι, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Αν θέλει να το κάνει, θα επιχειρήσει να το κάνει με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο. Mm-hmm. Το έχει δείξει κι άλλωστε. Θυμόσαστε πέρσι τέτοια μέρα τι είχε γίνει στο ΕΠΟΣ. Τα ίδια μπορούν να γίνουν και φέτος. Οι καταστατικοί μηχανισμοί αυξάνονται και πληθύνονται από ΜΑΤ, από συνοριοφύλακες, από δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτά έχει χρήματα η κυβέρνηση. Για άλλα πράγματα δεν έχει. Παράδειγμα, δεν έχει για την υγεία, δεν έχει για την παιδεία, δεν έχει για την πρόνοια. Στο νοσοκομείο της Χίου δεν έχουμε ΜΕΘ. Οι άνθρωποι με τον COVID σε όλη την Ελλάδα βλέπετε τι γίνεται. Το lockdown βάζουν εσκεμμένα γιατί δεν μπορεί το σύστημα υγεία να τα απεξέλθει. Γι' αυτό το λόγο. Οπότε όλα τα μέσα τα έχουν αυτοί. Η μόνη μας απάντηση είναι ο αγώνας. Ωραία.